συνεργάτες. Ένα θέμα στο χώρο της εργασίας θα μπορούσε να επιληθεί πολύ εύκολα, αν και είναι Σαββατοκύριακο, ενώ αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, τις σχέσεις σας πρέπει να τις προσέχετε. Για ένα οικονομικό θέμα θα μπορούσε να δοθεί μία λύση αυτές τις μέρες, ακόμα και την Δευτέρα, Τρίτη και πολύ περισσότερο 7-8 του μηνός, που είναι οι καλύτερες ημέρες για να επιληθούν θέματα, όχι μόνο για εσάς, για όλους. Κρατήστε αυτές τις ημερομηνίες. Τα λιοντάρια μας αυτό τον καιρό, ειδικά αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, κάτι απρόβλεπτο, μια εξέλιξη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, σας περιμένει, μια γνωριμία, μια σχέση ή κάτι που έχει σχέση με τα επαγγελματικά και το οποίο φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά. Θα ασχοληθείτε βέβαια με την εργασία ή την υγεία. Επίσης, μια σχέση ή μια συνεργασία θα μπορούσε να αποδώσει μέσα σε αυτό το τρίμερο. Μπορεί να κάνετε συμφωνίες οι οποίες είναι σημαντικές και οι οποίες θα αποδώσουν. Θέματα που έχουν σχέση με ταξίδια, ίσως θα πρέπει να τα προσέχετε, να είστε λίγο προσεκτικοί πώς θα κινηθείτε. Η Παρθένη μας, πολύ ωραία μέρα και για εσάς. Πολλές φορές σας έχω πει για τα οικογενειακά και την ακίνητη σας περιουσία. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να επιλύσετε θέματα ή να δεχθείτε αγαπημένα πρόσωπα στο σπίτι. Η παρουσία της Σελήνης στον εγώ καιρό διορθώνει κατά κάποιο τρόπο τις σχέσεις που μπορεί να έχετε με αγαπημένα πρόσωπα και να είχατε κάποιες διαφορές, αν και εφόσον δεν αναμίξετε αυτά με τα οικονομικά. Στο χώρο της εργασίας θα μπορούσατε να κλείσετε κάποιες συμφωνίες, να έχετε μια ιδέα πρωτοποριακή η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και η οποία θα αποδώσει πάρα πολύ το τριήμερο αυτό για θέματα εργασίας ή ακόμα και υγείας. Για τους ζυγούς μας και πάλι τα οικογενειακά επανέρχονται. Αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, ενώ σας λέω τόσο καιρό προσέχετε σχέσεις και συνεργασίες, ο ουρανός είναι απέναντί σας και μπορεί να τις να ταρακουνήσει λίγο. Αυτό το τριήμερο είναι ιδανικό για να βελτιωθούν αυτές οι σχέσεις ή οι συνεργασίες, οι οποίες είναι σημαντικές. Δεν αποκλείεται πρόσωπα του περιβάλλοντός σας να βοηθήσουν σε αυτό. Έτσι προσπαθήστε να επωφεληθείτε και ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά ή τον ερωτικό σύντροφο, είναι ένα ιδανικό τριήμερο για να κάνετε μια συζήτηση η οποία θα είναι σημαντική και η οποία θα αποδώσει. Εάν έχετε ένα θέμα, αν είστε επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, παίκτες, μπορεί να κλείσετε μία συμφωνία η οποία είναι σημαντική, αφού προσέξετε βέβαια λίγο τα οικονομικά. Για τους σκορπιούς μας αρχίζει μία περίοδος πάρα πολύ καλή. Η Σελήνη στον εγώ καιρό είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή. Θα δείτε ανθρώπους από μεθαύριο που και η Αφροδίτη μπαίνει στο ζώδιό σας. Θα το νιώσετε πρώτοι εσείς που είστε γεννημένοι την πρώτη μέρα, ότι κάπου τα πράγματα αλλάζουν. Μία ευκαιρία στα οικονομικά, επίσης θέματα που έχουν σχέση με τα οικογενειακά. Αν έχετε θέματα ακίνητης περιουσίας θα μπορούσατε να τα επιλύσετε αυτό τον καιρό. Ενώ και αυτό το τριήμερο λίγο προσέχετε θέματα εργασίας ή ακόμα και υγείας. Πάντως θα αρχίσει μία περίοδος όπου θα κάνετε πολλά μικρά ταξίδια, πολλές συναντήσεις οι οποίες θα είναι σημαντικές. Για να δω για τους σκορπιούς μας πόσο θα μείνει εκεί η Αφροδίτη. Από 4 του μηνός μέχρι και την 1η Μαρτίου είναι μία ευκαιρία να κάνετε και μικρά ταξίδια και συναντήσεις και γνωριμίες οι οποίες θα είναι πολύ σημαντικές. Οι τοξότες μας, επωφεληθείτε τελευταία μέρα που η Αφροδίτη είναι στο ζώδιό σας. Αν είστε γεννημένοι τελευταία μέρα, μην μείνετε στο σπίτι σας. Είναι ευκαιρία να έχετε γνωριμίες ή να δείτε αγαπημένα πρόσωπα. Κάτι απρόσμενο, το οποίο είναι σημαντικό. Πάρτε και κανένα λαχείο, δεν ξέρω. Τα οικονομικά ευνοούνται. Επίσης, θα έχετε συναντήσεις με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, τα οποία είναι πολύ κοντά σε εσάς. Ειδικά αν είστε γεννημένοι γύρω στις 19 αλλά και γύρω στις 15-16 του μηνός, θα έχετε κάτι πολύ ευχάριστο. Προσπαθήστε να επωφεληθείτε. Ο Δίας κάνει ό,τι μπορεί αυτόν τον καιρό και πάνω απ' όλα συμπαρασταθείτε σε αγαπημένα πρόσωπα, αλλά μην τα αναμίξετε με τα οικονομικά αυτό το Σαββατοκύριακο. Γενικότερα αυτός ο μήνας έχει να σας δώσει πολλά. Αυτή η ημερομηνία που λέω 7 και 8 του μηνός είναι ιδανική για σας, για μια δουλειά, για να επιλύσετε θέματα, να κάνετε γνωριμίες. Ο Δίας πια θα αποδώσει πολύ.
Εγώ κεράκια μου, η Σελήνη είναι στο ζώδιό σας, θα ασχοληθείτε με τα πολύ προσωπικά σας θέματα και από την Δευτέρα η Αφροδίτη έρχεται στο ζώδιό σας, θα μείνει μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι θα βελτιωθεί η ζωή σας. Βεβαίως εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες πρέπει να προσέχετε, αλλά πολλά πράγματα ευνοούνται. Θα επιλύσετε ένα θέμα οικονομικό που σας απασχολεί αυτό τον καιρό και πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, ειδικά αν είστε καλλιτέχνες, θα μπορούσαν να έχουν μια επιρροή η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Σήμερα ή αυτό το Σαββατοκύριακο, μία μυστική σχέση που μπορεί να κάνετε, θα αποδώσει τα καλύτερα. Οι υδροχόοι μας, τι σας απασχολεί πάλι, κάτι σας απασχολεί αυτόν τον καιρό. Έχετε μία έντονη καθημερινή ζωή, ατελείωτες μετακινήσεις, συζητήσεις κτλ. Ναι. Συζήτηση που θα κάνετε σήμερα, αύριο είναι ιδιαίτερα καλή. 7-8 του μηνός είναι ιδιαίτερα καλή για εσάς. Η είσοδος της Αφροδίτης στον εγώκερο μου ετοιμάζει πολλά κρυφά πράγματα. Δεν ξέρω τι κάνετε, δεν θέλετε να τα κοινολογήσετε. Αυτά τα κρυφά λοιπόν, για περίμενε να δούμε, αυτά τα κρυφά λοιπόν από τις 2 Μαρτίου και μετά και μέχρι το τέλος Μαρτίου μπορείτε να τα ανακοινώσετε να έρθουν στο προσκήνιο. Γενικά έχετε πολλές συζητήσεις, είναι μια πολύ καλή μέρα για συναντήσεις, επαφές, συμφωνίες οι οποίες είναι σημαντικές. Θα δείτε φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Αν είστε γεννημένοι τελευταία μέρα, 16 με 18 του μηνός, πρώτον, αν είστε 6 του μηνός, έχετε μια πολύ ωραία μέρα για συμφωνίες. Αν είστε γεννημένοι 16 με 18, αποκλείεται να μην έχετε συναντήσεις απρόσμενες, σημαντικές, ανάμεσα σε φίλους ή σε αγαπημένα πρόσωπα. Τα ψαράκια μας σήμερα, αυτό το Σαββατοκύριακο, μπορούν να ασχοληθούν με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, φίλοι μπορεί να είναι κοντά σας. Ένα επαγγελματικό θέμα για σας που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες έχει να δώσει πολλά. Προσέχετε τα οικονομικά και μία μυστική επαφή ή συμφωνία θα μπορούσε να έχει μια πολύ εξέλιξη. Όμορφα μας μπαίνει ο μήνας. Ναι, μέσα σε μία ένταση που μπορεί να έχει σχέση με το κλίμα ή τα πολιτικά, για μας τους κοινούς θνητούς, νομίζω ότι έχει πολλές εκπλήξεις, ευκαιρία να βγείτε, θα είναι καλός ο καιρός, δεν άκουσα. Λένε ότι θα είναι το Κυριακό. Ναι, να βγείτε, να χαρείτε και να κάνετε γνωριμίες, οι οποίες μπορεί να σας δώσουν. Σήκω, λιτσάκι μου, σήκω. Πάμε να κάνουμε τις κληρώσεις από τον αστρολόγο. Τα τελευταία δώρα από την ετήσια έκδοση που η Λίτσα μας με αγαπάει. Έτσι θέλει.